jammed and I got stuck way out and all alone. And I can hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a quick snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, we'll have to die. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him here. And he said, the boys just call me Captain Ron. Τέλειωσε άλλος ένας μαραθώνιος και αυτό έχει σημασία για όλους εμάς, είτε αθλητές, είτε διοικητικά, είτε γιατροί, όλοι εμείς, μία οικογένεια, δημιουργήσαμε μία ωραία αθλητική γιορτή, γιορτή βέβαια όχι για εσάς που τρέχατε 42 χιλιόμετρα, ενώ γιορτή επειδή ήταν μια ξεχωριστή μέρα, μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για το νησί της Ρόδου. Δεν θα σχολιάσω καθόλου το μαραθώνιο της Ρόδου που ήταν ο όγδος, συγγνώμη ο έβδομος. Εγώ θα αναφερθώ στα αποτελέσματα. Δεν σχολιάσω τον αγώνα γιατί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δεν ακούστηκε κανένα παράπονο. Οπότε γι' αυτό είπα και αναφέρθηκα ότι είχε επιτυχία ο μαραθώνιος της Ρόδου και κάθε χρόνο θα προσπαθούμε πάντοτε εμείς, δεν σταματάμε εκεί, η διοργάνωση να είναι ακόμα πιο άψογη. Για να σας ευχαριστούμε εσάς που έρχεστε από όλα τα μέρη της Ελλάδος και με τη συμμετοχή σας ευχαριστάτε και εμάς εδώ τους νησιώτες του αθλητικού νησί της Δωδεκανήσου που έχει σημασία γιατί είναι μια εκδοτισμού και θέλουμε την παράδοση σιγά σιγά να την αφήσουμε και όπου την φτάσουμε. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή επιστροφή στα μέρη σας από εκεί που ήρθατε και η υγεία που θα έχετε του χρόνου να ξανάρθετε πάλι, να ξανατρέξετε και όλοι να τερματίσετε. Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας συμπαραστέγεται σε αυτή την προσπάθεια και ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Κόκκινος που είναι παρόν, θα σας αναφέρει τη δέσμευση που έχει ο Γόνα, είναι η υπηρεσία αθλητισμού του Δήμου μας, για τον 8ο μαραθώνιο που εμείς σαν σύλλογος έχουμε κάνει μία μελέτη, την έχουμε δώσει στην υπηρεσία και ευχόμαστε του χρόνου ο μαραθώνιος της Ρόδου να μην είναι πανελλαδικός αλλά να είναι διεθνής. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο.
κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, καταρχήν να καλωσορίσω τους αθλητές από την υπόλοιπη Ελλάδα που είναι κοντά μας σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά για το Δήμο της Ρόδου και την πόλη μας να υποδέχεται, να καλωσορίσει, να φιλοξενεί αθλητά σαν και εσάς. Αθλητά που δίνουν ακριβώς τη μεγάλη διάσταση του αθλητισμού, που δίνουν ακριβώς τη διάσταση που λέει ότι ο αθλητισμός δεν έχει όρια, δεν έχει πατρίδα, είναι ιδέα, είναι αξία την οποία υπηρετούμε όλοι έξω από χρώματα, θρησκείες, γλώσσες, φυλές. Ακριβώς γιατί είναι κάτι που ενώνει, κάτι που συμφιλειώνει. Γι' αυτό σήμερα και στο μεγάλο πρόβλημα της Ειρήνης, στο μεγάλο μήνυμα της Ειρήνης, ο αθλητισμός δίνει την απάντηση, γιατί είναι αυτός πραγματικά που ενώνει ψυχές, καρδιές, που συναδελφώνει ανθρώπους. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να πει και από τη Ρόδο μας σήμερα, όπως φέρνει κάθε μέρα από οποιοδήποτε κομμάτι της Ελλάδος, ο αθλητισμός δίνει την παρουσία του. Χαρά μας λοιπόν τιμή μας που είστε κοντά μας και φέτος, χαρά μας την τιμή μας του χρόνου μαζί μας και κάθε χρόνο. Και εμείς κοντά σας οπουδήποτε το ίδιο πράγμα γίνεται, για να δίνουμε όλοι μαζί ακριβώς αυτή την παρουσία και αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα μιας ιδέας που γεννήθηκε στην Ελλάδα μας, εδώ μεγαλούργησε, από εδώ έφυγε κάποτε και από εδώ φεύγει κάθε χρόνο, κάθε τέσσερα χρόνια η αθλητική φλόγα, ακριβώς για να δίνει αυτή ακριβώς την ελπίδα για έναν άνθρωπο απλαγμένο από το άνθρωπο σήμερα, για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο αθλητικό ιδιώδες και που το υπηρετεί. Να πούμε ακόμα και καθημάς συγχαρητήρια του Σύλλογου Υγείας για τη φετινή διοργάνωση. Ένα σύλλογο που δεν σταματάει μόνο στις αθλητικές εκδηλώσεις, προχωρά και πολύ παραπέρα. Είχα τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω από κοντά και φέτος στις κοινωνικές ευκολότητες του Συλλόγου και να πω την άξιση και η διοίκηση αλλά και τα μέλη. Ιδιαίτερα η νεολαία του Υγεία που είναι πραγματικά ζωντανά νιάτα. Είναι κοντά σε κάθε κοινωνική εκδήλωση για να δώσουμε και χαρά και συμπόνια. Αλλά από ένα πρόγραμμα που υπηρετούν για αυτή, όπως είπα προηγουμένως, το μεγάλο άθλημα και τη μεγάλη διάρκεια του αθλητισμού. Πραγματικά αυτή η πόλη, στα πλαίσια μιας μεγάλης πράγματι επαιτίου που ετοιμάζουμε να προσφέρουμε μέχρι τον χρόνο, έχουμε το μεγάλο προνόμιο, όπως λίγες πόλεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να γιορτάσουμε και φέτος και τον χρόνο τα 2.400 χρόνια ζωής και ίδιας αυτής της πόλης. Ξέρετε, λίγες πόλεις στον κόσμο, για να μην πω πολύ περιορισμένες, αυτές που έχουν το μεγάλο αυτό προνόμιο. Γιόρταζε Θεσσαλονίκη πριν 3 χρόνια, τα 2.400 χρόνια, βεβαίως είναι πολύ πιο παλιά η Αθήνα μας, ένα προνόμιο πραγματικά που θέλουμε να το θυμίσουμε ιδιαίτερα και μέσα από αυτό να δείξουμε ότι σπουδαίο και υψηλό αυτή ακριβώς η μεγάλη διαχρονική περίοδος των 24 αιώνων έχει παρουσιάσει. Και εμείς αυτή τη μεγάλη πράγματι περίοδο, γιατί είμαστε περήφανοι σαν τόπο, σαν λαός, σαν πόλη, πρέπει να δούμε ότι ο αθλητισμός έχει μεγάλη παρουσία. Είμαστε περήφανοι και καμρώνουμε κάθε χρόνο, προβάλλουμε τον διαγόρα μας, τον δωρεέ μας και όλους τους πολυπιονίκες της εποχής που από εδώ φύγανε ακριβώς με μόνο σκοπό να γυρίσουν πίσω με ένα στεφάνι και μόνο, για να δούμε ακριβώς ο αθλητισμός ποιες διαστάσεις έχει και να παραμείνουν σε αυτές τις διαστάσεις και να πάψουν να έχει πανεπιστήμιο αυτό και σήμερα. Και αυτή η πόλη ακριβώς θέλει να τιμήσει μέσα στον εορτασμό αυτό και το άθλημα του Μαθανονίου, εντάσσοντας το μαραθώνιο του 1993, τον 8ο μαραθώνιο, στις εορτές αυτές, για να πάρει όπως είπε ο κ. Πρόεδρος και διάσταση του πανευρωπαϊκού αθλήματος και του παγκόσμιου αθλήματος, με μια προοπτική να καλέσουμε όλους εσάς, να καλέσουμε το οποίο άλλο θέλει, να καλέσουμε προσωπικότητες μεγάλες του Μαθανονίου από τον κόσμο και κινητικά αλλά και για συμμετοχή στο μαραθώνιο. Πράγματι, φιλοδοξούμε να οργανώσουμε αυτό το μαραθώνιο όσο μπορούμε καλύτερα και λειτουργικά με εκδηλώσεις, γιορτές και λιγότερο έξω από το καθαρό αθλητικό μέρος, ακριβώς για να δώσουμε τη δράση στον κόσμο. Ο μαραθώνιος δεν είναι μόνο ένα άθλημα, όπως ξέρουμε όλοι μας, εκφράζεται μια ιδέα. Την ιδέα ακριβώς εκείνη που ο Μαθανοδρόμος στα παλιά κοινά χρόνια θέλει να φέρει με τη νίκη, μια νίκη που πρέπει να είναι μια νίκη καθημερινή δική μας, νίκη του ανθρώπου ενάντια στη βία, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην αθλητική της και την άρνηση. Κύριε Πρόεδρε, για τον Δήμο της Ρόδου που συμμετέχει στην ωραία αυτή εκδήλωση, είναι πάντα χαρά να έχει ανθρώπους σαν και εσάς, πραγματικά που πιστεύετε, που υπηρετείτε, και να κλείσω την μικρή αυτή προφόρηση. Να θερμό ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλους τους αθλητές που είναι κοντά μας σήμερα. Και όπως είπαμε του χρόνου, ραντεβού πάλι στη Ρόδο, ραντεβού στον 8ο μαραθώνιο, σε ένα μαραθώνιο διεθνή
που πραγματικά να δώσει μια διάσταση παγκόσμια και να δώσει ένα νέο μήνυμα από τη Ρόδο μέχρι από κάποιο κομμάτι της Ελλάδος για μια χώρα που πιστεύει, υπηρετεί τον αθλητισμό και γενικά κάθε αξία και αρχή και αδελφός του Ρόδου. Ανάλογα με τις συμμετοχές. Γι' αυτό, βάσει προκηρύξεώς μας, τα απόρριφα αποτελέσματα είναι τα εξής. Και αρχίζουμε από την κατηγορία ανδρών μέχρι 35 ετών, που οι τρεις πρώτοι είναι οι εξής και παρακαλώ να έρθουμε. Ο κύριος Αφροδακός Γιώργιος Ρώτας. Χρόνος, 2 ώρες, 22 πρώτα και 22 δεύτερα. Ο κύριος Αφροδακός είναι από την Κρήτη. Είναι μια καλή επίδοση και ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε ο κύριος Αφροδακός. Ευχόμεθα και εμείς με τη σειρά μας του χρόνου να το ξανακαλέσουμε. Δεύτερος, κατά σειρά, είναι ο κύριος Φούρναρης Μάριος. Πρέπει να τονίσω ότι ο κύριος Φούρναρης είναι στρατιώτης, είναι ειδικές δυνάμεις και δεν ξέρω αν πέρυσι είσαστε εδώ. Η ομάδα του στρατού μας που συμμετείχε πέρυσι είχε και μετά την συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 100 χιλιόμετρο που κατέλαβε την πρώτη θέση, δεν κάνω λάθος. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να χειροκροτήσουμε όλους τους στρατιώτες μας. Και τρίτος, ο κύριος Βελιζόνας Γεώργιος από το Υγείας Αθηνών. Θέλω λίγη βοήθεια να πιάσω. Σειρά μας ότι μπορέσαμε από προσφορές. Από 36 έως 45 ετών. Πρώτος ο κύριος Λαμπρακάκης Σταμάτιος. Με χρόνο 2 ώρες. Δεν φτάνει πως έχεις παραπάνει ο χιλιόμετρα, τι θα λεπορούμε και τώρα. με χρόνο 2 ώρες, 51 πρώτα και 10 δεύτερα.